Κύριοι αντιδήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, είναι η δεύτερη χρονιά που συγκεντρωνόμαστε στο χώρο αυτό για να αποτίσουμε φόρο τιμής σε εκείνους που το 1925, στις 2 Φεβρουαρίου, άδικα, εντελώς άδικα, έχασαν τη ζωή τους, τραυματίστηκαν, φυλακίστηκαν μετά από ένα χρονικό διάστημα, αφού υπήρξε ένα ανελαίητο κυνηγητό. Η πόλη των Τρικάλων τότε έζησε στιγμές που δεν τις δικαιούταν. Έγινε σήμερα η δεύτερη επέτειος, να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, με δοξολογία πρώτα στην Εκκλησία, παρουσία των Αγίων Πατέρων. Πέρυσι είχαμε τη μεγάλη τιμή να είναι και ο Σεβασμιότατος. Φέτος, λόγω ανηλυμένων δικών του προσωπικών υποχρεώσεων, είχε υποσχεθεί ότι θα πήγαινε σε κάποιο μνημόσυνο. Δεν ήταν εδώ. Προσωπικά είδα στην Εκκλησία με στενοχώρια κάποια πράγματα που δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν ήταν ενημερωμένη. Ενδεχομένως η Εκκλησία δεν είχε ενημερωθεί σωστά για το πρόγραμμα των δικών μας εκδηλώσεων και γι' αυτό υπήρξε ένα αλαλούμ που καθιερώθηκε αυτή η πρώτη αυτό να αποκτήσει και πανελλαδικό χαρακτήρα με τη σφραγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Δηλαδή η δική μας αυτή γιορτή να γίνει μεν τοπική αλλά με προεδρικό διάταγμα. Αυτή θα είναι η εισήγησή μας προς το Δήμαρχο για να ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Θα μπορέσουμε να πάρει το τελειτουργικό της αυτή η επέτειος με προεδρικό διάταγμα να κατευθεί. Δεν θα σας απασχολήσω εγώ περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και δίνω το λόγο στον κύριο Σταμόπουλο, μέλος της Πρωτοβουλίας Πολιτών για την 2 Φεβρουαρίου 1925. Κύριε Σταμόπουλο, αν είναι κάποιος άλλος που θα ήθελε να λάβει το λόγο να μιλήσει, κανείς. Ο κύριος Τρίτσος, θα προηγηθείτε, βέβαια απουσιάζουν αυτούς που περίμενα εγώ να δω σήμερα. Μεγάλη απουσία. Δεν ξέρω, πρέπει να το φροντίσουμε λίγο καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συμπατριώτες, λάμπει από την απουσία πρώτα η αγροτιά και η εργατιά που αυτοί είχαν ξεσηκωθεί τότε και έγινε η αρχή του τέλους για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε τα δικαιώματά μας, να σταματήσει η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Είναι γεγονός. Σήμερα που κουβεντιάζουμε αυτό το πράγμα που τιμούμε, είναι πολύ βαρύ το φορτίο από τον καινούριο κατακτητή. Αυτό που δεν μπόρεσε να περάσει ο γερμανοφασιστικός άξονας, το πέρασαν οι γαλλογερμανοαμερικανοέλληνες στις πλάτες ολόκληρου του εκμεταλλευόμενου λαού. Και έχουν καμιά εβδομάδα τώρα που δημοσιεύουν για να αποπροσανατολίσουν το λαό. Αυτοί μόνο οι χριστιανοί, οι κομμουνιστές δεν είναι χριστιανοί, οι αναρχικοί δεν είναι χριστιανοί. Όλος ο λαός είναι χριστιανός και είναι και ειρηνόφιλος. Από αυτό το βήμα, για να τιμήσουμε καλύτερα τη μνήμη των προγόνων μας αυτών, θα πρέπει όλοι μαζί να αποτινάξουμε τον καινούριο ζυγό που ήδη αυτή τη στιγμή πληρώνει ο ελληνικός μας λαός και η πατρίδα, γιατί θα την ξεπουλήσω. Πατέρα, εκπρόσωποι του Σεβασμιωτάτου, κύριε Δήμαρχε, κύριοι επίσημοι, εκ μέρους της Πρωτοβουλίας Πολιτών για την επέτειο του 1925, της κίνησης Τρικαλινών Πολιτών που τα τελευταία χρόνια πάλεψε με επιμονή και αποφασιστικότητα για να φέρει στην επιφάνεια και να αναδείξει την εξέγερση του 1925,
σας επιφθήνω ευχαριστήριο χαιρετισμό για την παρουσία σας στη σημερινή συγκέντρωση. Είναι η δεύτερη δημόσια συγκέντρωση τιμής και μνήμης. Πέρυσι έγινε η πρώτη. Στα θύματα της αγροτικής λαϊκής εξέγερσης της 2ης Φλεβάρη 1925, στον τόπο του ιστορικού γεγονότος. Το Παλαϊκό Συλλαλητήριο Αγροτών, Εργατών, Επαγγελματών, Βιοτεχνών και Παλαιοπολεμιστών που εξελίχθηκε σε εξέγερση έγινε σε αυτό εδώ τον ευρύτερο χώρο με επίκεντρο 100 περίπου μέτρα πιο πάνω όπου τότε στεγαζόταν η νομαρχία και η αστυνομία. Φέτος όμως έχουμε τη χαρά και η ικανοποίηση να πραγματοποιούμε την επιτυχιακή συγκέντρωση στο μικρό τούτο μέρος που πρόσφατα με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικάλων έλαβε την ονομασία Πλατεία Αγροτικής και Λαϊκής Εξέγερσης των Τρικάλων 2 Δευτέρου 1925. Προς υλοποίηση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου παλιότερη του 2010. Αγαπητοί συμπολίτες, φέτος στις 2 Φλεβάρη συμπληρώθηκαν 87 χρόνια από την ιστορική εξέγερση που συγκλώνησε όχι μόνο την πόλη των Τρικάλων αλλά και το Πανελλήνιο. Για 85 ολόκληρα χρόνια, μέχρι που η πρωτοβουλία μας την ανέδειξε και επιτέλους πρόκριση αναγνωρίστηκε επίσημα από το Δήμο Τρικαίων, είχε ξεχαστεί εντελώς στην πόλη μας η εξέγερση των Τρικάλων του 1925. Για δεκαετίες ολόκληρες κλείστηκε ερμετικά στο δουλάβι της λύθης και της αφάνειας. Αγνοούσαν το σπουδαίο ιστορικό γεγονός ακόμη και ιδιαίτερα μορφωμένοι άνθρωποι του τόπου μας. Ακόμα και φιλόλογοι ή ιστορικοί δεν το γνώριζαν. Ποιοι οι μηχανισμοί και για ποια αιτία επιτεύχθηκε αυτή η τέλεια αποσιώπηση της εξέγερσης του 1925 αποτελεί ζήτημα για ιστορική έρευνα. Πιθανόν να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας ιστορικού τμήματος κάποιου από τα πανεπιστήμια της χώρας μας. Το σίγουρο είναι ότι το τοπικό κατεστημένο έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για αυτή την αποσιώπηση. Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, ελάχιστοι συμπολίτες μας, δίνοντας μια χαμένη μάχη οπισθοφυλακών, βγάζουν ανιστόρετες τραυγές για δίθεν ανυπαρξία του γεγονότος. Καμιά σιωπή, κανένα ψέμα όμως δεν κρατάει αιώνια. Επομένως και χωρίς καμιά αμφιβολία, ήταν μεγάλη η 25. Ήταν ένα κατέκτηση στο κέντρο της πόλης μας, αποτελούμενοι από αγρότες, εργάτες, επαγγελματίες, βιοτέχνες, παλιούς πολεμιστές και κατέληξαν άκληροι και πάμπτωθοι στον τόπο τους. Είμαστε στις αρχές του 1925. Δηλαδή 2,5 περίπου χρόνια μετά τη μικροστατική κατοικού και λαϊκού κινήματος της χώρας μας. Ήταν ένα ειρηνικό καταρχήν συλλαλητήριο. Η άρνηση του νομάκη να παραλάβει το ψήφισμα το μετέβαλε σε αυθόρμητη οργισμένη εξέγερση κατά των κρατικών αρχών. Κατεστάλλει βία και ματαιρά. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες στο κέντρο της πόλης. Νεκροί ήταν Μιχάλης Ράδος, εργάτης ξυλουργός, Γιώργος Ντάλλας, καρικλάς, Νικόλαος Νταβάρας, καπνεργάτης. Έπεσε μέσα σε ένα σβηστόλακο με ένα τυπικό λάδι που κρατούσε στο χέρι του, που μόλις είχε αγοράσει στο δευτεριάτικο παζάρι. Νικόλαος Τεφίκος, εργάτης. Κώστας Βοτσιλάς, αγρότης από τον Πυργητό. Δημήτρης Κούτρας, αγρότης από τις Καρδιές. Κοριτσάκι, 12 χρονών, καπνεργάτρια. Ήταν η πιο μεγάλη ανθρωποσφαγή που έγινε ποτέ στο κέντρο της πόλης μας. Συγχρόνως υπήρξε η πιο αιματηρή εξέγερση στην ιστορία του αγροτικού κινήματος της χώρας. Χαρακτηρίστηκε κομμουνιστικό κίνημα, ενώ κάποιοι είδαν και δάκτυλο της εβραϊκής φυλής λόγω της συμμετοχής και Εβραίων Τρικαλινών πολιτών. Βεβαίως, ο ρόλος του νεαρού τότε ΚΚΕ υπήρξε πολύ σημαντικός. Όσο για τον μεγάλο αρνητικό πρωταγωνιστή εκείνης της μέρας, αντισυνταγματάρχη Χρήστο Καβράκο, που πυροβόλησε πρώτος στο Ψαχνό μετά την άρνηση των φαντάρων να πυροβολήσουν, και αφού είχε εξουδετερωθεί εν τω μεταξύ χωροφυλακή, φτάνει να επαναλάβουμε τα λόγια του Μανώλη Γλέζου από εδώ τα Τρίκαλα που τα είπε το 2010. Επιλέξει είπε, η δράση του Καβράκου ήταν δολοφονική στα γεγονότα του 1925 και προδοτική τον Απρίλιο του 1941 όταν ως στρατιωτικός διοικητής Αθηνών παρέδωσε την πρωτεύουσα στο Χίτλερ. Κι όμως μερικοί Τρικαλινοί δηλώνουν και σήμερα ακόμη ο παδί του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στα γεγονότα του 1925 συμμετείχε μια μικρή συμπατριώτησά μας, ένα 9χρονο κοριτσάκι, η Αλέγρα Φινούς, μια μετέπειτα αγωνίστρια που υπήρξε θρύλος τόσο στην κατοχή και στην εθνική αντίσταση, όσο και αργότερα στο Δημοκρατικό Στρατό. Κατέβηκε στο συλλαλητήριο του 1925 μαζί με το θείο της, Ραφαήλ Φινούς, γραμματέα τότε του ΚΚΕ στην περιοχή μας και πρωταγωνιστή στα γεγονότα. Σε τρεις μέρες από σήμερα, σε τέσσερις, στη 9 Φλεβάρη, συμπληρώνεται ένας χρόνος από το θάνατο της Αλέγρας Φινούς στην Αθήνα. Πέθανε συμπαθήτη του Γύρας, του Αμπελόκηπος. Μετά τα γεγονότα μάλιστα του 1925, λόγω της τρομοκρατίας που υπήρχε στην πόλη μας, η οικογένεια Φινούς μετακόμισε στο Βόλο. Σε αντίθεση με το Κιλιλέρ, που ήταν μια καθαρά αγροτική εξέγερση, η εξέγερση στα Τρίκαλα του 1925 υπήρξε η πρώτη στην Ελλάδα κοινή εργατοαγροτική εξέγερση. Πρόκειται για ραβόνα αίματος εργατιάς αγροτιάς, όπως έγραψαν οι ιστορικοί. Ήταν μια εξέγερση του τρικαλινού λαού. Σύμπας ο τρικαλινός λαός, αναφέρει το ψήφισμα εκείνης της συγκέντρωσης, το οποίο συνέταξε η Επιτροπή Λαού, καθώς αναφέρει. Μια εξέγερση σε τούτη εδώ την πλατεία, που έλαβε και το όνομά της, και τέλος να δοθούν τα ονόματα των 7 νεκρών συμπολιτών μας σε εισάριθμους παρακείμενους δρόμους. Ήταν μια τολμηρή απόφαση που δικαίως χαρακτηρίστηκε ως πράξη ιστορικής δικαιοσύνης, πράξη δικαίωσης όσων τρικαλινών αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για τα δίκαια των αγροτών και των λαϊκών τάξεων στο μακρινό 1925. Το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, συντονιζόμενο πλήρως με το κοινό συνέστημα των τρικαλινών, με ικανοποίηση βλέπουμε να υλοποιήσει σταδιακά όλες τις παραπάνω αποφάσεις. Η ονομασία της οδού από Χρήστο Καβράκου, που ηματοκίνησε το λαό των Τρικάλων σε οδός αγροτικής λαϊκής εξέγερσης Τρικάλων 1925 ή οδός Δευτέρας Φλεβάρη 1925, που είναι το ίδιο. Και δεύτερο, να ληφθεί απόφαση πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα απευθύνεται στο ΓΕΣ για αφαίρεση της ονομασίας Καβράκου που έδωσε η Χούντα στο στρατόπεδο που στεγάζεται τη Σχολή Μονίμων Παξιματικών λόγω προσβολής της μνήμης της πόλης μας. Το μότο της πρωτοβουλίας μας παραμένει σταθερό και μετακίνητο. Οι λευκές σελίδες της ιστορίας πρέπει να γραφτούν και οι κακογραμμένες να ξαναγραφτούν. Αγαπητοί συμπολίτες, εάν ισχύει πως οι εξηγέρσεις αποτελούν την ατμομηχανή της ιστορίας, όπως είπε ο Μάρξ, τότε και η μεγάλη τρικαλινή εξέγερση του 1925 μπορεί να παίξει το δικό της σπουδαίο ρόλο. Πρώτα απ' όλα μέσα στις ίδιες τις συνειδήσεις μας. Είναι επίκαιρη και μας διδάσκει. Άλλωστε, οι ιστορικές εξηγέρσεις των λαών δικαιώνονται μόνο με νέους αγώνες. Και νέες εξηγέρσεις, όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Η Επανάσταση του 2012 πλησιάζει. Ευχαριστώ.